παιδιά, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη και κομίκρο... πάλι. Χσσσ, <χς> το σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω το για το σημερινό επεισόδιο, παιδιά, ναι. το σημερινό επεισόδιο είναι το νούμερο 100! <χλου> τα κατοστήσαμε. Πολλέ ψέματα. Ναι, ήρθε η ώρα να το πω. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο είναι το νούμερο 99. Δεν είναι το 100. Είχε γίνει τότε κάποιο λάθο εκείνη την περίοδο που είχε έρθει ο Ντράκο στο 43 πρέπει να ήταν το 45 που είχα κάνει πολλά γυρισμένα μαζί μπέρδεψα τα νούμερα και πήδηξα το νούμερο 44 και γιατί δεν συνέχισες μετά από το 44 γιατί είχα ανεβάσει ήδη 5 κρίματα όταν το συνειδητοποίησα Απλά κάποιο μου γράψε ένα σχόλιο που είναι το κρίμα 44 και λέω. Τι πιστεύει ότι θα συνέβαινε αν πήγαινα και διόρθωνα τα τελευταία 5 Θα έπρεπε ένα να φτιάξω πίσω. thumbnail που δεν είχα. Γιατί γράφει Α. και το thumbnail πάνω το νούμερο. Άρα πέρασαν 100 επεισόδια με ένα ψέμα. Αυτό δεν είναι το 100 στο επεισόδιο. Είναι το 99 επεισόδιο. Και αποφασίσαμε, αφού είναι το κρίμα. 100, 100. 100. 100. να έχουμε 100. 100. 100. τον πρώτο καλεσμένο ever του κρίματος. Ποιο ήταν? Τον επώνυμο! A.K.A. Πόρφ Πόρφ, A.K.A. Δημήτρη. A.K.A. Κανονικά, θα έπρεπε ναι. να σε αποκαλύψω πίσω από την καρέκλα. Εγώ να σου πω κάτι που παρατήρησα. Τι? Παίζει να είναι ένα από τα λίγα κρίματα. Που δεν έχει κάποιον να βαράει παλαμάκι όταν ανακοινώνει το όνομα. Έτυχε το βα... δικό μου. Εγώ τα βαράω. Εγώ θυμάμαι την Αθηνά να κάθεται εδώ πέρα από πίσω και να βαράει όλου παλαμάκια. Σε μένα γιατί δεν είναι εδώ να βαρέσει. <Συσχελίδι> Ευχαριστώ. Ο υπολείπτη μα, ο, ο Δημήτρη, σου βαρεθεί. Τώρα ναι, παλαμάκια. μπορώ να συνεχίσω. Δημήτρη, <Συσχελίδι> καταρχά. <Συσχελίδι> 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 πρέπει να μου περιγράψει για κάποιον που δεν σε ξέρει αναγκαστικά τώρα ποιο είσαι και τι κάνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάποιο που δεν με ξέρει και που σε ακολουθεί καιρό δεν έχει δει το πρώτο κρίμα. Ο δεν έτσι. είναι ασέβεια να μην έχει δει το πρώτο κρίμα. Ισχύει, παιδιά, να το δείτε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το πρώτο κρίμα είναι κάτι σαν προμήνυμα του που είμαστε σήμερα, χωρί καθόλου πλάκα. Δηλαδή, εγώ στο πρώτο κρίμα έλεγα ότι θα παραιτηθώ, διάφορα τέτοια και κοίτα που είμαι τώρα. Δημήτρη. Θέλω να μου πει, εσένα τι άλλαξε στη ζωή σου από το πρώτο κρίμα μέχρι σήμερα. Να σου θυμίσω ότι το πρώτο κρίμα ναι. έγινε μέσα στον κορονοϊό το 2020. Τότε. Επιτρέπετε να λέμε αυτή τη λέξη: δεν θα γίνουμε demonetized. Μόνο εσύ γίνεσαι demonetized. Πολύ <laughs> πραγματικά. <laughs> Σε αυτό το κανάλι έχουν ακουστεί τα χειρότερα. Ναι. Ε, πριν με ρώτησε ποιο είμαι, θέλει να σου το απαντήσω ακόμα αυτό, Όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν ήθελα καθόλου. Ωραία. Σε τι θέλει να σου, σου ζωή σου. <laughs> <laughs> να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ περίεργο έναν άνθρωπο που βλέπει κάθε μέρα στη ζωή σου. ή αν δεν τον βλέπει, μιλά μαζί του κάθε μέρα, γιατί δεν σε βλέπω κάθε μέρα. Ε, να πρέπει να του απαντήσει σε ερωτήσει που θα σου έκανε κάποιο άλλο, ρε παιδί μου, που δεν σε ξέρει καλά. Δεν είναι όμω καλύτερο από το να σε ρωτήσει κάποιο άσχετο, γιατί θα ήταν άβολο. Άσχετος. Αν με ρωτά για κάποιο άσχετο, δεν θα πήγαινα να με ρωτήσει <laughs> κάποιο άσχετο, <laughs> <Βασικά. laughs> Και θέλω να ζητήσει δημόσια συγνώμηση σε όποιον με έχει καλέσει το παρελθόν σε podcast <laughs> και του είπα όχι και έρχομαι δεύτερη φορά σε δικό σου. Ε, να πω κάτι, <laughs> θα τα αναλύσουμε αυτά μετά. Ναι. Θέλω όμω να μου απαντήσει τι άλλαξε η ζωή <laughs> σου τα τελευταία τρία χρόνια. Το αποφεύγω, το βλέπει έτσι. Έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή σου τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουν αλλάξει πολλά. έχω αλλάξει σπίτι, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα γιατί αντιμετώπισα πάρα πολλά προβλήματα, τα ξέρει από πρώτο χέρι. Στο πρώτο κρίμα ήσουν στο σπίτι. <laughs> ναι, Ήσουνα, ναι. Μόλις Έμενα Αθήνα, ναι. Μόλι είχα έρθει. Τότε η αλλαγή για μένα ήταν ότι μετακόμισα στην Αθήνα. Ναι. Τώρα η αλλαγή για μένα είναι ότι <laughs> δεν έχω συγκατοίκου στην Αθήνα. Γιατί είχα αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με. Συγκατοίκου. Συγκατοίκου. Έτσι είναι η Αθήνα. Παλιά σπίτια, παλιέ πολυκατοικίε. Μπορεί να έχει συγκατοίκου ξαφνικά. Ε, οπότε... Εννοεί κάτι που ξεκινάει από Α και τελειώνει σε ατσαρίδα. Α. <laughs> από κάπα ξεκινάει. Οκ, okay. αυτό το πρόβλημα είχα ε, και μετακόμισα και τώρα βρίσκω την ηρεμία. Ελπίζω να μην ήταν τι λεκτικέ κατσαρίδε που είχε σπίτι σου. Ε, δεν ξέρω, είναι νεκρέ. Μακάβριο θα έλεγε κάποιο. Ε, δεν θα τι άφηνα ζωντανέ. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια λοιπόν ζωή, ε, στην προσωπική μου ζωή δεν άλλαξε τίποτα. <laughs> <laughs> Ωραία. Είμαι ακόμα single. Α, στα... δεν θα σε ρώταγα για τα ερωτήματα. Ε, συγγνώμη, σου. θα το κυτρινίσουμε λίγο. Θα το κυτρινίσουμε μετά, πέρασαν. θα σε ρωτήσω για το coming out σου. Έχω κάνει. Ναι, άλλαξε στη ζωή μου το σπίτι, που ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ναι. Από θέμα επαγγελματικό. Δεν άλλαξε κάτι και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό που μπορώ και συνεχίζω και κάνω το όνειρο μου. Ω επάγγελμα. Άλλαξε λίγο το περιεχόμενό σου. Δηλαδή, πλέον είσαι πιο αστείο από ό,τι ήσουν πριν από τρία τένα χρόνια. <laughs> <τέναν. laughs> σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μπορεί να είχα πιο βαριά κατάθλιψη τότε. Δεν νομίζω. Δεν παίζουμε <laughs> <τις ψυχές, laughs> με τι τυχικέ ασθένειε ζωή. Δεν κοροϊδεύουμε του φίλου μα. Okay. Τι άλλο άλλαξε, Ρε αγάπη μου, αυτά τα τρία έχεις χρόνια σπίτι, που με ξέρει. Ναι. Μένει σε, σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που έχει πάρει το vibe σου και το τέτοιο σου. Σε ευχαριστώ. <laughs> Περίμενε πριν από τρία χρόνια, τέσσερα, πώ ήταν, τέσσερι σεζόν κρίμα, mm. ότι θα φτάσουμε στο εκατοστό επεισόδιο. Το περίμενα, γιατί πιστεύω σε εσένα. Λε ψέματα. Κοίταξε, θα σου πω. Ε, πριν ξεκινήσουμε το πρώτο κρίμα, γιατί μπορεί να μην το θυμάσαι, ήθελα να είμαι το πρώτο κρίμα, γιατί ένιωθε μαζί μου πιο οικία, πιο άνετα. Πιο φιλόξενα. Έχουμε Οπότε ήμουν. Έχουμε στο ίδιο κρεβάτι 100.000 βράδια. Δεν χρειαζόταν να το πει αυτό. Οπότε ε, φαντάζομαι να πιο άνετα να ξεκινήσει μαζί μου. Ε. Ναι. Μα ισχύει αυτό. Θα ναι. είχα πει κιόλα. Θεωρεί ότι ήταν λάθο επιλογή να ξεκινήσει. Καθόλου. Μαζί. Και πάλι. Okay. Μα για να είσαι εδώ στο 100! Ναι, ρε, αγάπη μου, αλλά στο πρώτο κρίμα φοβόμουν νομίζω ότι δεν σου είχα πει και τίποτα. Σου είχα πει τα νέα μου, τι ναι. αγαπώ πολύ. Εννοείται, βρεπέ. Όχι, είχαμε πιάσει συζητήσει λίγο, κατάλαβε. Όταν ξεκίνησε το κρίμα, βασικά, ήταν να γίνει τύπου σαν podcast που μαζεύονται φίλοι και τα λένε. Mm. Το ότι κατέληξε έτσι ήταν κάτι που δεν το περίμενα κι εγώ. Επειδή σταμάτησε να έχει πολλού φίλου με, έχω περισσότερου φίλου από ό,τι είχα τότε. Α, και από μένα, νομίζω θα έλεγες και θα συμφωνούσα. <laughs> Τέλο. <laughs> Ωραία. Επειδή έχω διάσπαση προσοχή, παιδιά. Χίλια, συγγνώμη. Ε, έχει και ζωή διάσπαση προσοχή, οπότε μπορεί να μπερδευτείτε λίγο με αυτή τη συνομιλία. Όχι από τα παιδιά από το γρηγόριζε, τα συγγνώμη που θα το μοντάρει. Ε, καλή επιτυχία. Δεν περίμενα, λοιπόν, ότι ε, θα φτάσει στα 100 Ούτε επεισόδια, <laughs> γιατί δεν το έχει πάρει τόσο θερμά στην αρχή. Σε άγχωνε. Ε, δεν ήξερε πώ θα πάει, αν θα έχει αποδοχή. Οπότε δεν σε έβλεπα πολύ θερμή για τα 100. Ναι. 50 τα πίστευα. <laughs> <laughs> να σε καλά, ρε παιδί. Από πάλι, το πρώτο <laughs> κρίμα, πίστευα ότι θα φτάσει στα 50. Ωραία, σε ασχοληθούμε άλλο λίγο με μένα και θέλω να μου πει τα τρία μένα σου κρίματα. Θα πω τυχαία κάποια που μου έρχονται, θα τα βάλω με σειρά προτεραιότητα. Εντάξει, <laughs> πε τα τυχαία. Θα βάλω τον Γιώργο Καπουτζίδη, κάπου σε αυτή την τριάδα. Που ήσουν και εδώ στα γυρίσματα. Ήμουνα, όντω ήμουνα. Το είχα ξεχάσει. Να βάλω το δικό μου. Το πρώτο ή το δεύτερο. Αυτό είναι το δεύτερο, σωστά. Ναι. Όχι, αυτό είναι το τρίτο. Α! Ζωή! Έχει ξανάρθει σε κρίμα. Δεν ήταν όμω για άκυρο, σένα. Άκυρο όλο το κρίμα. Είναι το τρίτο δεν μου κρίμα. Είναι άκυρο. Περίμενε, κουβέντα... δεν ήταν. Δεν μιλάγαμε για σένα. Μιλάγα... Το τέταρτο κα... είναι. Γιατί, σε ποιο άλλο υπήρξε. Στο Greek drama Queen. Όντω, πώ πω. πω. Την πρώτη χρονιά ερχόμουν συχνά. Ναι. Μετά γιατί σταμάτησα να με καλέσει. Γιατί την πρώτη χρονιά ήταν αυτό το κόνσεπτ. Ah. Την πρώτη χρονιά εγώ είχα πάει να το κάνω, ότι μαζευόμαστε και τα λέμε. Μετά έφυγα από το κόνσεπτ ζωή. Όχι, μετά άλλαξε τελείω το. Mm, Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Παρακάτω. Τι έλεγα. Ναι, τρία αγαπημένα κρίματα. <laughs> Α, τρία αγαπημένα <laughs> κρίματα. <laughs> <laughs> Καλά. <laughs> Καλά, ξεκινάμε. <laughs> Θα πω το δικό μα. Όχι επειδή είχε ουσία και ωραία πράγματα Ωραίο που υπόθηκαν. Ωραίο ήταν από το ξανάδα, δεν κρίντζαρα. Δεν θυμάμαι, πάει καιρό. Αλλά θα πω γιατί ήταν η αρχή σου. Και μία αρχή είναι η ίμιση του παντό. Και θα πω επίση. Ο Φώτη Εργουλόπουλο. Ωραία. Γιώργο Καπουτζίδη και το πρώτο σου που τυχαία ήταν μαζί μου. Εσένα, τα αγαπημένα σου τρία. Εμένα, ένα από τα αγαπημένα μου είναι αυτό με τα νησιά μου. Λογικό, εντάξει. Γιατί... Που είσαι ο ίδιο άνθρωπο. Που σας. είμαστε ο ίδιο άνθρωπο. Θα πω με τον Γιώργο Καπουτζίδη, γιατί καταλαβαίνει ότι ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Και θα πω και με την Αθηνά. Γιατί τα φτιάξαμε μετά από αυτό. Λίγο ευγένεια. Ε, τα είπε εσύ τα ίδια, θα λέμε. Ναι, για να επιβεβαιώσει τα παίρνω, λεγόμενά μου. Όταν παίρνω όμω το ίδιο φαγητό με σένα έξω, σε ενοχλεί. Τώρα που δεν είπα το ίδιο κρίμα, πάλι σε ενοχλεί. Αμφάσισε. Όλα με ενοχλούν. Λοιπόν, άκου, τώρα χωρί πλάκα δεν μπορώ να διαλέξω το αρχίζω δεν μπορώ να okay, διαλέξω. Είναι πάρα πολλά γιατί είναι πολλά που είμαι πολύ συναισθηματικά. Και μια μαμά με τα παιδιά τη, ποιο να πρωτοδιαλέξει. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για σένα, γιατί αρκετά ασχοληθήκαμε με το κρίμα και την επανένωση. Γιατί να μην ασχοληθεί με το Γιατί δεν αφορά κανέναν. Ωραία. Γράψτε κάτι στα σχόλια αν σα αφορά πιο πολύ τα 100 επεισόδια ή εγώ. Δημήτρη, θεωρεί τον εαυτό σου influencer. Εσένα σε θεωρώ πιο πολύ influencer από μένα. Δεν μ' αρέσει γενικά η λέξη influencer. αυτή είναι η επόμενη τέτοια, ότι γενικότερα δεν υπάρχει όταν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Από εμένα προσωπικά ή από τον οποιοδήποτε. Δεν ούτε εγώ θα έλεγα ότι μη μιλήσω. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι είναι OK με τη λέξη σαν λέξη. Απλά επειδή εμένα μου έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μια αρνητική έννοια και χρειά αυτή τη λέξη, ε, κατά κάποιο τρόπο δεν θέλω να τη σχετίζομαι, αλλά χωρί να είναι. χωρί να το λέω με κακό τρόπο για όποιον αυτό αποκαλείται influencer. Απλά δεν θέλω να νιώθω ότι επηρεάζω κάποιον. Ακόμα και αν το κάνω ναι. κατ' επέκταση, ε, δεν θέλω να έχω τέτοια ευθύνη και να θεωρούμε επηρεαστή. Ναι, βέβαια, υποτίθεται ότι όποιο βγαίνει μπροστά σε κοινό επηρεάζει το κοινό. Απλά εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιο που χρησιμοποιεί τον όρο influencer για τον εαυτό του. Είναι σίγουρα καλά, εγώ είμαι influencer. Αυτό μου, μου δείχνει μια υπεροψία. Αυτό, ναι. Την οποία δεν την έχω γενικότερα και δεν μ' αρέσει. Οπότε φανταζόμαι γι' αυτό και δεν μ' αρέσει και σαν λέξη. Ναι. Επίση, νομίζω ότι ταυτίζεται πάρα πολύ και με το χρηματικό και το οικονομικό και το κομμάτι τη δουλειά όταν το αποκαλεί influencer. Που mm. και πάλι ξέρει με λίγο. Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις ε, το θέμα influencer, θεωρείς τον εαυτό σου influencer Όχι, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου content creator Α, καλύτερη λέξη, σαφώς πολύ καλύτερη λέξη Ναι, παλιά ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε youtubers, το θυμάσαι Το θυμάμαι mm. Ποια είναι η άποψή σου που σιγά σιγά γίνεται αυτό με το instagram meta που πρέπει να πληρώνει συνδρομή για να έχεις το blue tick Ναι, από ό,τι έχει δει δεν έχω το blue tick, άρα μου φαίνεται παγερά διάφορο και εξίσου υπεροπτικό θα πω. Θέλω να μου πει λίγο τη, την άποψή σου για αυτού που με το δόθηκε yeah. αυτή η επιλογή στον κόσμο, που έτρεξαν όλοι ξαφνικά να κάνουν το προφίλ του ε, verified. Προφανώ και θέλουν να ικανοποιήσουν κάποιον εγωισμό του, κάτι εσωτερικό του να φαίνεται ότι είναι τσεκαρισμένοι. Το καταλαβαίνω γιατί κάποιο να θέλει να το επιδιώξει. Ε, δεν είναι όμω κάτι που ξέρει, είμαι σε φάση. Α, πρέπει να έχω ένα τικ για να αποδεικνύει ποιο είμαι. Το έχει εσύ. Όχι. Α. Γιατί έχει τέτοιο, γι' αυτό σε ρωτάω. Και θέλω να μοιραστεί τι απόψει. Για να σα σας πω λίγο, για να βάλει αυτό το blue tick, πρέπει να δώσει το ονοματεπώνυμο στο Instagram. Mm. Εγώ, ακόμη τι να σου πω, και να με πλήρωνε το Instagram για να το κάνω, δεν θα το έβαζα το επιθετό μου στο Instagram. Okay. Οπότε το ότι έτυχε και το πήρα πριν γίνει αυτό. Εσύ με το σπαθί σου. <laughs> είμαι μάρτυρα. Δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ. <χω> αλήθεια Αφού αλήθεια. Αλήθεια είναι. Παρεπιπτόντω, για να μην λέω και βλακίε, έχω προσπαθήσει δωρεάν να πάρω το τίκ, έτσι. Καλά, όλοι δωρεάν έχουμε προσπαθήσει. Ναι. Απλά ενώ δεν θα έφτανα στο σημείο να πληρώσω για να πάρω. Δεν την είναι, ότι πληρώνεις, αφορά, είναι ότι πληρώνει μία φορά, ενώ ότι πληρώνει μηνιαία. Δηλαδή πληρώνει. Α, δεκα... είναι συνδρομή. Συνδρομητικό είναι. Πληρώνει κάθε μήνα 13 ευρώ, ξέρω εγώ λέτε... Δεν ήξερα καν ότι έχει συνδρομή. Νόμιζα ότι είναι once uh... Ναι, υποτίθεται ότι δεν σου δίνει μόνο το τίκο, ότι σου δίνει κι άλλε. Ε... Και άλλα πράγματα το. Ναι. Κατάλαβε. Εντάξει, ε, είμαι καλά και χωρί. Απλά δεν σου έκανε λίγο εντύπωση που ξαφνικά, μια μέρα, Όλοι ξυπνήσανε και είχαν τον blue tick με ονοματεπώνυμο. Ναι. Ένα μήνα μετά συνέχισαν τη συνδρομή. Αυτό, αυτή είναι η έρευνα που πρέπει να κάνουμε. Ξαναπλήρωσαν ή ήταν μόνο για ένα μήνα. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι ξαναπλήρωσαν για να το κρατάνε. Καλά, δεν έχω δει και πολλά tick. Δεν ξέρω, δεν το παρατηρώ. Κατάλαβα. Οκ, okay, εντάξει, συγγνώμη. Συγγνώμη που αδιαφορώ, αλλά. Σόρι που σέφιξα. <laughs> Θέλω να κάτσεις λίγο και να σκεφτείς και να μου πεις ποιο από τα βίντεό σου θεωρείς ναι. ότι είναι το πιο αμφιλεγόμενο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος mm. που... Εννοείται ότι σκέφτεσαι πριν δημοσιεύσει κάτι, δηλαδή Ο, πέφτει... Όχι πάρα πολύ. Πέ, πέφτει σκέψη. Δηλαδή δεν θα ανέβαζε τίποτα. Το... Ναι, αλλά είμαι και παρορμητικό. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα δημοσίευε κάτι το οποίο θα ήταν προσβλητικό Όχι σίγουρα. για κάποιον α, που δεν έχει προκαλέσει κανένα κακό στον κόσμο. Τουλάχιστον όχι συνειδητά. Ναι. Δεν θα έκανα. Πώ να σου πω, δεν θα έκανα ένα βίντεο που θα προξενούσε κακό σε κάποιον συνειδητά. Τώρα συνείδητα να έχω δημιουργήσει κακό σε κάποιον. Τι να πω, μπορεί. Έχω κάνει και 500 βίντεο. Δεν Αμφιλεγόμενο, θυμάμαι... λέω ρε παιδί. Ναι, δεν θυμάμαι τι έχω πει σε όλα. Αμφιλεγόμενο σίγουρα ήταν η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία, τα Pokémon. Που μου είχε κάνει και επίθεση τότε ένα άλλο YouTuber ότι επιτίθομαι τέλο πάντων σε ηλικιωμένου κτλ. Που μπορώ να το δω πλέον γιατί είμαι όριμο. Τότε δεν το έβλεπα γιατί τι βλακίε κάθεται και μου λέει, σκεφτόμουν. Αλλά τώρα μπορώ να το δω ότι γιατί κάποιο να πει ότι. Ρε παιδί μου, γιατί είπε ότι η κυρία που πέρναγε στον δρόμο είναι Poliwag, ένα Pokémon. <ΣΣΣ> σου κάνω, σου συμπληρώνω ναι. με υπότιτλου. Που δεν είχε κάτι το συγκεκριμένο Pokémon, αλλά καταλαβαίνω γιατί κάποιο μπορεί να προσβληθεί. Okay. Οπότε ήταν αμφιλεγόμενο βίντεο μου εκείνο. Μετά σε όποιο κάνω την παραμικρή πολιτική τοποθέτηση γίνεται κατευθείαν αμφιλεγόμενο, δηλαδή και να μιλάω με απόλυτο χιούμορ για το τι μπορεί να ψήφισαν οι Έλληνε διάσημοι που δεν έχει, έχει μηδέν ρεαλισμό μέσα του, σίγουρα θα βρεθούν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα θυχτούν επειδή αναφέρει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πολιτικός κάτι πολιτικό. Ναι, καλά, αυτό ίσχυε 100%. Εγώ θεωρώ από τα πιο αμφιλεγόμενα σου βίντεο ναι. αυτό που είχες κάνει με την κηδεία του Τέος. Καλά. Αυτό το βίντεο, δηλαδή, έλεγα αποκλείεται να συμβαίνει, όντω. Α πούμε από το θέμα βλέπω. political correctness, το να μιλήσω για μια κηδεία δεν το λε και πολύ political correct. Αλλά δεν θεωρώ ότι προσέβαλα και κάποιον. Εντάξει. Πέρα από την οικογένεια του Τέο. <laughs> Ωραία. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ρε παιδί. Δηλαδή. Ωραία κηδεία όμω. Έχει κάνει κανένα βίντεο το οποίο. Το κοινό σου το ίδιο, α πούμε, να το φίλτραρε, να σου υπέρεσε Δημήτρη, εντάξει, Κάνεις αλλά μην κάνεις και γι' αυτό το θέμα. Δηλαδή, το ίδιο στο κοινό, όχι βίντεο απαραίτητα, ναι. και στο Instagram, ας πούμε, μια ε τοποθέτηση. Που το ίδιο στο κοινό στράφηκε και εναντίον σου, ρε παιδί μου. Ε, καλά, στο Instagram είναι πολύ πιο συχνό. Ναι, κλασικά, ε, γιατί, γιατί συνέχεια τοποθετήσε. Ναι, κάνω τοποθετήσεις για τα πράγματα που, που με απασχολούν, κυρίως γιατί δεν θέλω να νιώθω ότι πετάω αυτό που μου έχει δοθεί, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, αυτή όπω είπε και τον όρο influencing, ρε παιδί μου, ότι αφού τον έχω και τον κουβαλάω στην πλάτη μου, τουλάχιστον να τον εξασκώ και λίγο σε πράγματα που θεωρώ εγώ σημαντικά. Ναι. Π.χ. άμα βλέπω κάτι εξόφθαλμα άσχημο που συμβαίνει στη χώρα, δεν γίνεται να μην το σχολιάσω. Όσο ε, κωμικό αστείο ή πεζό ή. Ε, και αν θεωρούμε τέλο πάντων. Μα το θέμα είναι ότι ένα άνθρωπο που ασχολείται με την κομμωδία. Σε πολλά εισαγωγικά. <laughs> σε ευχαριστώ για τα εισαγωγικά. <laughs> ναι. Το θέμα είναι να ότι πρέπει να διακομωθεί και τα πολιτικά δρόμενα ή να ασχολείται με τα πολιτικά δρόμενα, γιατί η κομμωδία δεν είναι μόνο σάχλα. Εγώ θα πω να έχει και μία επαφή με τα πολιτικά δρόμενα. Ναι. Γιατί είναι ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με τα δημόσια μέσα στην Ελλάδα, είτε κομικά είτε όχι, δεν πατάνε καθόλου στο κομμάτι τη πολιτική. Λε και δεν ναι. ψηφίζουμε όλοι οι άνθρωποι, λες και δεν έχουμε όλοι ε, πολιτικά δικαιώματα, λε και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι πολιτικά όντα. Λες και εσύ αύριο δεν θα μπορούσε να είσαι ευρωβουλευτή. Άρα, ένα τυχαίο παράδειγμα. Άρα, για να σου απαντήσω 8 λεπτά μετά σε αυτό που με ρώτησε, τελείω άσχετο, πήγα αλλού. Δεν θεωρώ ότι ποτέ μου έχει γίνει πολύ άμεση κριτική στα πράγματα που ανεβάζω. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το ότι με έχουν αγαπήσει πολλοί άνθρωποι. Οπότε περνάνε λίγο πιο εύκολα κάποια πράγματα που θα πω. Που ίσω μπορεί να πω κι εγώ κάτι προσβλητικό, ρε παιδί μου. Αν μιλάω μιλά όλη την ημέρα κάθε μέρα. Μπορεί να πω και εγώ κάτι προσβλητικό. Ναι, εντάξει, γιατί ειδικά όταν έχει να χειριστεί θέματα όπω τον πόλεμο στην Ουκρανία ή όλο αυτό που γίνεται τώρα με τη Συρία και το Ισραήλ. Επιλέγω να τα αναφέρω και να τα εντοπίσω έτσι. Δεν με πιέζει κάποιο να το κάνω. Το ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται να ζει και σε μία φούσκα ότι α, δεν έχει γίνει τίποτα, είμαστε καλά. Ναι. Όλα πάνε καλά στον πλανήτη. Είναι λογικό. Είσαι άνθρωπο με μυαλό και όλα αυτά που συμβαίνουν κάπω επηρεάζουν. Και σε ένα βαθμό χαίρομαι να μου πει κάποιο ότι διαφωνώ με αυτό που λε διαφωνώ με αυτή σου την τοποθέτηση, διαφωνώ με αυτό. Α μου φαίνεται παράλογο. Το εκτιμώ κάποιο να μου μιλάει με κόσμιο τρόπο και να μου εκφράζει τη, τη διαφωνία ναι, του. Με κόσμιο τρόπο. Ακριβώ. Ναι. Γιατί συνήθω στα social media όλοι πλέον βγαίνουν και εκφράζονται λίγο άσχημα, ας πούμε, πίσω από την ανωνυμία. Πίσω από την ανωνυμία του, για να καταλάβει ο κόσμο τι εννοώ. Να σου πω κάτι, Ζωή. Τι? Τώρα που μου ήρθε έτσι άσχετο. Παίζει να μην με έχει ξανακοιτάξει ποτέ στη ζωή μου τόσο πολύ στα μάτια. Και Νιώθω πολύ όμορφα. Μα τι να κάνω. Να με κοιτά πιο συγκεκριμένα. Σε τρομάζει καθόλου το διαδικτυακό πουλίνγκ. Ε, έχει βρεθεί ποτέ σου. Ναι. Θα σου πω. Ε, επειδή έχω βιώσει πραγματικό bullying. <laughs> <laughs> όχι ρε. Πότε. Παλιά. <laughs> το διαδικτυακό δεν μου λέει και πολλά. Δηλαδή, μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερό να έχω βιώσει χειρότερα πράγματα, άρα να μην με αγγίζει το, το πιο soft, α πούμε το διαδικτυακό. Το οποίο δεν είναι καθόλου soft, γιατί μπορεί να πατήσει σε πολύ περίεργα κουμπιά σου που... και πολύ ευαίσθητα. Αλλά, α πούμε, πολύ πιο εύκολα θα με επηρέαζε ένα σχόλιο που θα μου μίλαγε για το ότι πλέον δεν κάνω την ίδια δουλειά με αυτή που έκανα παλιότερα, παρά κάτι π.χ. ομοφοβικό, κάτι ρατσιστικό, κάτι. Ότι δι... κάτι χιδαίο, κάτι. Οκ, okay, ναι. Είναι πολύ εύκολο κάποιο μέσα από την ανωνυμία του να γράψει ό,τι θέλει και να πει ό,τι θέλει για σένα και πραγματικά. Αλλά το αντιμετωπίζω κάπω έτσι. Ω κάποιον τυχαίο που μέσα στην ανωνυμία του και μέσα στα νεύρα του και μέσα στα δικά του προβλήματα μπορεί να θέλει να εκτονωθεί επάνω μου. Δεν σε τρομάζει όμω καθόλου το cancel culture. Δηλαδή ότι ένα πρωί θα ξυπνήσει και για κάτι που είπε, για κάτι που α πούμε πέρασε λάθο το κοινό. Εσύ τρως ένα «cancel». Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί μερικές φορές, ναι, okay, έχουν, και εσύ φαντάζομαι και όλοι όσοι ασχολούνται με την, και υπερεκθέτουν τον εαυτό τους, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι μην πουν κάτι και κάποια στιγμή γίνουν «cancel». Αλλά δεν θεωρώ ότι οι απόψει μου ή οι πράξεις μου είναι παρεμβατικές σε βαθμό που θα μου δημιουργήσουν ένα ρεαλιστικό κάνσελ. Αν γίνει, προφανώ θα έχει βρεθεί ένα λόγο για να γίνει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αν κάποιο θα το δημιουργήσει ψεύτικα ή όχι. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το άγχο. Να... Έχω ναι. ήδη αρκετά άγχη στη ζωή μου για να αγχωθώ και εμένα. Θε να στο χαλαρώσω λίγο το άγχο. Βεβαίω. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν γίνει κάμσελ. είχαν λόγο να γίνουν. Είχαν άπειρο <laughs> λόγο να γίνουν κάμσελ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά και είναι πίσω στην καθημερινότητα. Προφανώ. Και, και ειδικά στην Ελλάδα ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν είναι επιλεκτικό ή αν. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούμε ναι. από το τι είπε και τι έκανε κάποιο με προβολή. Γιατί σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο του ότι, άμα έχει να ασχοληθεί με 150 πιο σοβαρά πράγματα, ε, δεν θα ασχοληθεί με το τι είπε η, η Ζωή στο κρίμα τη. πως ναι, να σου βέβαια, πω. δεν ασχολούμαστε με τα πιο σοβαρά πράγματα, η αλήθεια είναι. Ναι. <laughs> Εννοώ ότι νιώθω ότι ο περισσότερο κόσμο προσπαθεί να κλείνεται μέσα στη φούσκα του και να ζει εκεί. Που είναι και ένα τρόπο αντιμετώπιση τη καθημερινή. Είναι μια άμυνα. Είσαι, έτσι. Ναι. Γιατί π.χ. α πούμε τώρα που όλα τα κανάλια ασχολούνται με μια σχέση ενό ναζί... Με μία... Ή να μην ζει κανείς. Mm, ναι, με ενός ανθρώπου που χαιρετάει ναζιστικά τέλος πάντων. Ναι. Με μία πρώην παίκτρια του My Style Rocks. Όλοι ασχολούμαστε με το διαφορά ηλικία και, και, όχι με το ότι αυτός με αυτό ο άνθρωπο. Με αυτό το perfect combination ναι. του My Style Rocks με το ναζισμό. Ισχύ... Όχι ότι αυτό ο άνθρωπο μέχρι πρόσφατα χαιρετούσε νοζιστικά. Μέσα σε δικαστήρια. Και ξαφνικά έχει ξεπληθεί αυτό το κομμάτι, ότι δεν μα αφορά αυτό. Ναι. Και τον ρωτάμε lifestyle πράγματα για να μάθουμε το spicy κομμάτι τη ζωή του. Γιατί το μάλλον πόσ... αυτό ήθελε και ο ίδιο. Αυτό επιδίωξε με αυτή. Δεν είμαι μέσα σε αυτή τη σχέση που ναι. μιλάμε, χωρί ονόματα. Αλλά δεν είναι στενάχορο. αλλά... Στενάχωρο, τι να σου πω. Έχω δει πιο στενάχωρα πράγματα στη ζωή μου. <laughs> ναι, σίγουρα ρε παιδί μου, αλλά αυτό είναι το 100% πόσο εύκολα ξεχνάμε. <laughs> ναι. Που και ξανά, επιστρέφουμε στο ότι μπορεί να είναι και άμα... Σου έχει τύχει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις YouTube να κάνεις συνεργασία με προϊόν το οποίο δεν σου άρεσε. Είσαι από αυτού που λένε όχι, εγώ κάνω μόνο με προϊόντα που μου αρέσουν. Να μην μου άρεσε σε τι βαθμό τώρα. Εντάξει, δεν σου λέω. Πώ να σου πω, να είναι πλαστικά καπάκια που σκοτώνουν χελώνε <laughs> και να πουλήσει όλα μου τα πιστεύω γι' αυτό. Καλά, η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε προωθήσει κάτι που έχει πάνω πλαστικό καπάκι. Ναι, ή που έχει κάνει κακό σε κάποιον ναι. άνθρωπο ή ζω στην πορεία των χρόνων. Ξέρεις τι θα ήμουν ψεύτη αν σου έλεγα ότι πάντα πάω με το σταυρό στο χέρι και κάνω background check σε όποια συνεργασία μου για να δω ότι είναι όλα καλά. Κοίτα, ειδικά στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να επιλέγει τόσο εύκολα τη συνεργασία σου. Γιατί ότι Προσπαθεί μέσα αυτής αυτή τη δουλειά, α πούμε, να βγάλει κάποια λεφτά. Το ίδιο θα γινόταν αν πήγαινε να δουλέψει σε μια μεγάλη εταιρεία και έπρεπε να βγάζει το μισθό σου, α πούμε, και αυτή η εταιρεία μπορεί να ήταν λίγο. Ναι. Να μην τέριαζε 100%, 100 με τα πιστεύω σου. Ναι, βέβαια. Ε, φαντάζομαι ότι το έχει βιώσει και εσύ. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επίθεση, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που θα προωθήσει κάτι λίγο πιο unethical Παράσουμε ναι. παρά, α πούμε, σε ένα κανάλι που μπορεί να το προωθεί όλη την ημέρα. Εννοείται αυτό. Αλλά και από την άλλη συμβαίνει αυτό γιατί δεν έχουν και απαιτήσει και από ένα τηλεοπτικό κανάλι ελληνικό. Έχουν δει τόσο. Τόσο κακά πράγματα που θα πάνε πόσο πω στον influencer τη γειτονιά να έχουν το απαιτήσει θεωρούν, και λογικό. Μας, νομίζω ότι ο κόσμο το θεωρεί φυσιολογικό ότι η τηλεόραση θα τα δείχνει όλα, εννοείται. Ναι. Δεν θα κράξει κάποιο γιατί έχει, α πούμε, διαφήμιση από ένα συγκεκριμένο προϊόν. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Και εγώ έχω προωθήσει προϊόντα που δεν μ' αρέσουν. Για να μην νομίζει ότι. Ναι, ρε παιδί, μου απλά τι. Στο... Δεν μ' αρέσουν. Που έτυχε μετά να το δοκιμάσω και να λέω Α, ωραία. Που δεν μ' αρέσουν, νομίζω, όχι. Όχι φρικτά το ότι. Ναι, αλλά θέλω να σου εξηγήσω ότι 100% να μην μου αρέσει κάτι και να το έχω προωθήσει, όχι. Αλλά ίσω επειδή είμαι και φαν του καπιταλισμού και μου αρέσουν τα πάντα. Λοιπόν, θυμήθηκα μία συνεργασία που πραγματικά στο τέλο αυτή τη συνεργασία είχα μπουχτήσει. Ναι. Όχι ότι δεν μου άρεσε το προϊόν. Το προϊόν όταν ξεκίνησα μου άρεσε πολύ. Ήταν κάτι πατατάκια. Αλλά έφαγα τόσο από αυτά τα πατατάκια που μέχρι και σήμερα δεν μπορώ να ξαναφάω. Γιατί τότε για να γυρίζω τα βίντεο και για να κάνω όλα αυτά έπρεπε να τρώω όλα αυτά τα πατατάκια. Και ήταν και μια περίεργη φάση στη ζωή μου. Οπότε έχω συνδυάσει αυτά τα πατατάκια με εκείνη τη φάση. Οπότε δεν ψήνομαι. Ναι, κρίμα αυτό που άκουσα τώρα. Ήταν κάπω στενάχωρο. Γιατί γενικά εγώ τρώω ό,τι να είναι. Τρώω σαβούρες, ναι, ναι, και ναι, και σου άρεσαν ναι. πολύ αυτά τα πατατάκια. Και είναι κάπω κρίμα. Ναι. Ναι. Γιατί εμένα μου αρέσουν ακόμα αυτά τα πατατάκια. Έχεις ποτέ σου μετά το YouTube με τι θα ασχοληθεί. Ε, ας πούμε <σχει> να γιατί δεν πάω σε podcast <σχει> <σχει> γιατί δεν μ' αρέσει να μπαίνω τόσο βαθιά στο μυαλό μου. Καταλαβαίνω. Ξέρεις τι, θα σου πω. Ε, είμαστε άνθρωποι που έχουμε σε αυτό το πλανήτη πόσο 80-90 χρόνια. Θεωρείς έχει περάσει σαν κοινωνικό πρότυπο να πρέπει να ανησυχούμε κάθε μέρα της ζωής μας <σχει> ποιο θα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δεν απασχολεί κανέναν το τώρα. Έστω και το χτε λίγο. Εντάξει, μπορεί κάποιο να του απασχολεί. Αλλά γιατί να μην μείνουμε στο τώρα, στο ότι είμαι καλά, α πούμε, σε ένα βαθμό. Στο ότι περνάω καλά, σε ένα βαθμό. Θα κάνει τα ταξιδάκια σου. Κάνω τα ταξίδια μου σε ένα βαθμό. Αυτό που κάνω. Ε, σε ένα βαθμό, Μόρκε. Σταμάτα. <laughs> σε ένα βαθμό, κάνω τα ταξίδια. Αυτό που κάνω με καλύπτει απόλυτα. Περνάω πολύ καλά και είναι σε όλου του τομεί το ότι με καλύπτει απόλυτα. Άρα, γιατί να απασχολήσω το μυαλό μου με κάτι σχετικά δυσάρεστο, που το μέλλον δεν το θεωρώ δυσάρεστο, αλλά γιατί να μπω στη διαδικασία να, να πάω ένα βήμα παραπέρα. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι που κάνουν περισσότεροι άνθρωποι, αλλά είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη. Έχει δίκιο. Και η αλήθεια είναι ότι πιο, τώρα το να κάτσει να αγχώνει από τώρα τι θα κάνει στα 60, σου, ξέρω εγώ. Ναι, Δηλαδή, α πούμε, πρέπει να, να φτιάξω έναν. κάποιο πλάνο το πώ θα είμαι στα 50 μου, ενώ δεν ξέρω πώ θα είμαι στα 35 μου. Θες να μιλήσουμε λίγο για τον τράμα. Πιο απ' όλα, ρε ζωή. <laughs> <laughs> Γενικά είσαι ένα άνθρωπο που δεν κρατάει το στόμα του κλειστό. Το στόμα του κλειστό. Και η αλήθεια είναι ότι αρκετέ φορέ έχει βρεθεί στο επίκεντρο, ρε παιδί μου. Ναι, κοίταξε. Περισσότερε από ό,τι περίμενα στο παρελθόν, ότι θα βρεθώ στο μέλλον. Ισχύει. Να, είδε, α πούμε, δεν μπορούμε αυτό, να ξέρουμε το μέλλον μα. Αυτό. Πριν τρία χρόνια στο προηγούμενο κρίμα, τέσσερα, δεν θεωρούσα ότι θα Έτσι. συμβεί τόσο δράμα ναι, στη ναι, ζωή μου. Ναι, βέβαια και στο προηγούμενο κρίμα μια χαρά για δράμα. Φρέσκο μιλήσαμε. τότε oh. δράμα είχα. Ναι. Δικαστικέ υποθέσει και πράγματα. Τώρα δεν έχει δικαστικέ υποθέσει. <laughs> αλλά ξαφνικά ρε, Οριακά παιδί Περάσαμε μια περίοδο που πρωταγωνιστούσε εσύ στο YouTube δράμα. Ήσουν ένα μεγάλο κομμάτι του YouTube δράμα. Ναι, το είχα ξεχάσει για λίγο. Ήμουνα. Ναι. Ξέρεις τι θα σου πω. Κι αυτό όμως σε κάποια πλαίσια μου φαίνεται αστείο ότι κάποιος Ίσουνα. ασχολήθηκε μαζί μου και με το ότι τσακώθηκα με κάποιον άλλον δημιουργό περιεχομένου. <laughs> <laughs> Πώ να <θα> σου πω, <laughs> Δηλαδή <laughs> είναι από τη φύση του αστείο το να γίνονται TikTok ακατάπαυστα ναι. που επιδεινώνουν το δράμα. Ποιο ή... έκανε follow, ποιον. Τι ναι, ποιο έκαναν follow. Ποιον. Τι σχολίασε, τι ιστορία ανέβασε. Και το χειρότερο ξέρει ποιο είναι. Ότι... Αυτό συμβαίνει, ας πούμε, εμπλέκονται πολύ στο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής, που είναι λογικό, γιατί τους έχεις δώσει το OK να το κάνουν αυτό. Ναι, μα διεκεινό. γι' αυτό και δεν. Ε, φαντάζομαι, αν ένιωθα αδικία που όλοι ασχολούνται με το αν τσακώθηκα με το Φίλιππο ή όχι, πώς να σου πω, θα, θα έπρεπε να το γυρίσω πίσω σε μένα. Έδειξε ότι είστε ναι. κάθε μέρα μαζί με το Φίλιππο, ξέρω εγώ, και με τη Σοφία και ότι είστε φίλοι. Και μετά που δεν είστε πλέον. Έχουν κάποιοι άνθρωποι να... εντό πολλών εισαγωγικών απέτηση να μάθουν τι συμβαίνει τώρα, γιατί δεν μιλάτε. Ναι. Οπότε το καταλαβαίνω γιατί κάποιο. Και θεωρεί συνωμοσία. Καλά, θεωρεί συνωμοσία, πεθαίνω, πεθαίνω. Ναι. Ε, δηλαδή ναι. έχω δει κάτι τρελά σενάρια όλο αυτόν τον καιρό. Και εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά. Που δεν στέκουν προφανώ <laughs> το 99%. Ναι. Άρα ναι, έχω βρεθεί σε αρκετό δράμα. Γιατί το αν επίκεντρο αν το... του κυκλώνα. Δεν θεωρώ επίκεντρο και στην αλλά. Α πούμε από την πολύ αρχή του YouTube μου, που σου είπα για εκείνο το βίντεο, ναι. που είχε προσπαθήσει άλλο YouTuber να με κάνει cancel, ότι α, κοροϊδεύει τι γιαγιάδε στον δρόμο και τι λε Pokémon. Από τότε, αν το πιάσει δηλαδή, από τον πρώτο μου χρόνο, δεύτερο α, στο YouTube. Να το άστο. Ναι, δεν. <laughs> και θεωρούμε και ήρεμο. Αυτό είναι το πιο αστείο. Είσαι ήρεμο. Εγώ μπορώ πώ βρίσκεσαι πάντα. Ξέρει τι παθαίνω μερικέ φορέ. Ε, νιώθω ότι ξεπερνάω όλα μου τα όρια, ότι ογκώνω τόσο πολύ με πληροφορία και κάνω τον μπαμ. Ισχύει αυτό. Ό, ότι δεν γίνεται άλλο να ακούω αυτά τα παράλογα πράγματα που ακούω, πώ να σου πω. Ναι, το καταλαβαίνω. Ειδικά όταν έχει συμβεί, α πούμε, κάτι με φίλου σου που δεν μπορείς... Δεν θες κιόλα να βγεις να πεις, ρε, παιδί μου, τι έχει γίνει, γιατί είναι κάποια πράγματα που καλό είναι να τα κρατάμε προσωπικά. Τι χωρί φίλους, θα σου πω εγώ. Αν ναι. βρεθεί ένα άνθρωπο και μπορεί να σε απειλεί, μπορεί να, α, ναι, να θέλει το κακό σου, να, να σε απειλεί ότι θα σου κάνει κακό, ναι. ε, δεν θα κάτσω και με σταυρωμένα τα χέρια και να μην μιλήσω και να πω ότι ναι. α, με απειλεί οτάδε. Ακόμα okay. και με κίνδυνο να μου κάνει ας πούμε μια μήνυση ναι. Ας μου την κάνω Αν με απειλεί δεν θα πρέπει να με απειλεί Είναι μηνύσιμο ναι. και αυτό Είδε φέτο καθόλου αλλαγή, ρε παιδί μου, στου followers από τότε που έγινε όλο αυτό το δράμα. Όχι. Εμένα στην αρχή ναι. είχαν ξεκινήσει και με κάναν follow. Α, στην αρχή κάποιον follow μου κάνανε. Γιατί και εμένα, α πούμε. Τώρα εντάξει, όταν βγαίνει ο καθένα και κάνει ε, TikTok που θεωρούνταν φίλο σου, α πούμε, και σε κράζει με τα TikTok και για να πάρει το κοινό με το μέρο του. Και να το παίξει ότι. Α πούμε, ναι, να ας εγώ πούμε... έχω δίκιο, γιατί βγαίνω και σα τα λέω όλα. Πού να άξερε το κοινό τι έχει ναι, γίνει. Το οποίο σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να σε εκνευρίσει, αλλά σε δεύτερη ανάγνωση είναι και στενάχωρο. Ένα άνθρωπο που έχετε περάσει πράγματα μαζί να επιλέγει το δημόσιο λόγο να τοποθετηθεί εναντίον σου ναι. ή να υπονοήσει πράγματα εναντίον σου. Δεν το καταλαβαίνω, το ξέρει κι εσύ από πρώτο χέρι. Ναι, Τώρα μα... τα λέω σαν να είσαι μία άγνωστη. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Με... Αυτό δηλαδή. να. Μου φαίνεται παιδιάστικο, ρε παιδί μου, ναι. να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω το βήμα που έχω για να στρέψω τον κόσμο απέναντι σε έναν άνθρωπο που περνάγαμε οριακά 20 ώρες το 24 ώρο μαζί. Ναι, δηλαδή, εγώ το βρίσκω αχρίαστο. Ότι όσο άσχημο κι αν είναι κάτι που μπορεί να έχει συμβεί, δεν είναι το δικαιολογό μετά να επιλέγεις δημόσια να προσπαθείς να κάνεις κακό σε κάποιον, να... Ναι. Δεν το, δεν το βλέπω. Απλά μου φαίνεται λίγο καταχρηστικό το να, χ, να χρησιμοποιείς την, ε, τη φήμη που έχει, ας πούμε, ναι. για να κερδίσεις σε μία διαμάχη μεταξύ φίλων. Ναι, που υπάρχει διαμάχη. Για να νιώσει ότι έχει δίκιο, ρε παιδί ναι, μου. Ναι, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω. Και αυτό το καταλαβαίνω, γιατί έχω τόση κατανόηση. Αστειεύομαι τώρα. Δεν αλλά... ένιωσε άσχημα, α πούμε, όταν έβλεπε άτομο με το οποίο έκανε ω Πολυπαρία ξαφνικά να δημοσιοποιεί τα μεταξύ σα κάπω. Προφανώ πάρα πολύ. Και ένιωσα και πάρα πολύ εκτεθειμένο, γιατί έβλεπα πράγματα που με αφορούν να προβάλλονται και να λέγονται διαφορετικά και να νιώθω ίσω το δίκαιο να μετρώει ή οτιδήποτε. Ναι. Και παράλληλα όμω να μην μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, γιατί εγώ επιλέγω να μην το κάνω αυτό. Ναι. Σπάνια επιλέγω να μιλήσω δημόσια για ανθρώπου που έχουν περάσει τη ζωή μου. Ναι, και συνήθως... Να έχει το να... κάνω για κάποιον που δεν σημαίνει και τίποτα για μένα, ναι. Αλλά για ανθρώπου που έχω πει και δύο κουβέντε παραπάνω, δεν επιλέγω να το κάνω. Εντάξει, και στο τέλο φαίνεται, ρε παιδί μου. Σε ό,τι αφορά του followers όμω, γιατί από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα, θεωρώ ότι τότε στι αρχέ σίγουρα κάποιοι μου κάναν follow γιατί θα ήταν πιο πολύ φαν, ξέρω εγώ, του ενό ή του άλλου. Ναι. Αλλά φαντάζομαι θα συνέβη και στου. και στου ίδιου. Ναι. με όποιον άνθρωπο από μακρύ να σε... ενώ ε, ενώ ιντερνετικά ήταν κοντά, φαντάζομαι. Ναι. Κάποιο θα πάρει την πλευρά κάποιου. Πέραν αυτού του δράματο, ρε παιδί mm. μου, ένα μεγάλο δράμα στη ζωή σου, γιατί είσαι και ένα άνθρωπο πολυδράμων. Δραματουργό. <laughs> Είχε γίνει και όλο αυτό με του Α, να, πριν τρία χρόνια τη συζητάγαμε. Πριν τρία χρόνια που συζητάγαμε τα ίδια. Φρέσκο. Η οποία μια χαρά ακόμη συνεχίζει και υπάρχει αυτό που λέγαμε για το cancel culture. Ναι, και ότι επί τη ουσία μπορεί και να μην ισχύει στην Ελλάδα τόσο πολύ και να ξεχνούνται όλα πολύ εύκολα. Και επίση παρένθεση, γιατί η Χριστίνα Μπίτα από Μαϊστράλη Ρόξ πάλι τα ίδια τράβηξε, που τη έλεγε άλλη ότι θα σε στείλω στη Σούλα και θα γίνει χαμό. Ναι, εν τω μεταξύ ναι. ότι είναι μια απειλή η, η ναι. Σούλα, ποτέ δεν το κατάλαβα. Πριν τρία χρόνια αυτή την κουβέντα, τόσο ανοιχτά, σε καμία περίπτωση δεν θα την κάναμε, το ξέρει κι εσύ. Πόσε φορέ έχω πει το ξέρει εσύ, επειδή το ξέρει κι εσύ. εσύ. το ξέρω κι εγώ. Για όποιον τέλο πάντων μπορεί να μην ξέρει, η Σούλα πριν από αρκετά χρόνια ε, μου είχε κάνει outing. Πριν καν γνωρίζει κάποιο από την οικογένειά μου, πριν καν γνωρίζουν ε, οι φίλοι μου, πριν καν το οτιδήποτε. Το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να το κάνει αυτό σαν άνθρωπο, γιατί δεν ξέρει τι κατάσταση υπάρχει στην οικογένειά τι, του, ξέρεις, αν, αν Και δεν ξέρει και, και κίνδυνο... πόσο επιρρεπή ψυχολογικά μπορεί να είναι κάποιο. Ναι. Παίρνει τώρα μία πληροφορία όπω η σεξουαλικότητα. Η οποία μπορεί να είναι πολύ θαμμένη για κάποιου ανθρώπου. Ναι. Την λε δημόσια και όχι απλά τη λε δημόσια, αλλά χρησιμοποιεί και του πιο χυδαίου όρου. Ναι, τα θυμάμαι. Περί Περιπράξει. Ναι. ναι. Ε, και πώ να σου πω, το προστάρει αυτό δημόσια. Αλλά ξέρει, αν φέρνει αυτόν τον άνθρωπο, πολύ πιθανό το τον φέρνει σε πραγματικό κίνδυνο. Προφανώ. Επίση, ε, ήξερε και το ίδιο το προφίλ ότι εγώ δεν είμαι ανοιχτά γκέι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Δεν το ξέρει κάποιο. Άρα το να ένα προφίλ το οποίο το έχει και γκέι. Και σου κάνει outing, ένα άνθρωπο ο οποίο ξέρει το struggle mm. και τι δυσκολίε το να, να υπάρχει αυτή η πληροφορία και να την κρύβει, π.χ. και να την πετάει έτσι δημόσια. Μετά να ζητά εσύ και να παρακαλάσαι, οριακά να σβηστεί αυτό το story, να σου μιλάνε με χιδαίου τρόπου, να σου λένε ότι είσαι πουστάρα και γιατί δεν το παραδέχεσαι, και δεν το σβήνουμε. Μετά να σου λένε θα σου ζητήσουμε δημόσια συγγνώμη, να μην σου ζητάνε ποτέ. Μετά να σε παίρνουν άνθρωποι και να σε απειλούν, ότι γιατί. Ε, προσπαθώ να κάνω κακό στο προφίλ Σούλα Γκλάμουρου το προφίλ το οποίο μου έκανε outing ναι. και είπε σε όλη την Ελλάδα και στους τόσου followers που την ακολουθούσαν τότε ότι είμαι gay που χαίστηκα πλέον αλλά τότε δεν, δεν με ένοιαζε να... αυτή η πληροφορία τότε δεν μπορούσα να επιλέξει ένα ανώνυμο τυχαίο προφίλ στο ίντερνετ πότε θα μιλήσω εγώ για κάτι τόσο προσωπικό για μένα και νιώθω τέλο πάντων έτοιμο με αυτή και την πληροφορία. Υπάρχουν και άνθρωποι τηλέφωνο οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι queer friendly και. Ναι, σε αυτό δεν θέλω να μείνω τόσο. Εγώ μένω γιατί. Ναι. Λίλυμ. Αλλά τέλο πάντων, πέρνα... mm -hmm. με, μην είχαν πάρει και άνθρωποι ότι κατέβασε τα τώρα αυτά τα story. Όταν, Κυρίω όταν ανέβασα τα story ένα χρόνο μετά. Γιατί όταν πέρασε ένα χρόνο μετά από το outing και μετά από όλη αυτή την κακή συμπεριφορά που είχα πάρει από τη Σούλα. Γιατί και αφότου είχα ζητήσει να κατέβουν τα story και τα λοιπά. ένα χρόνο μετά τέλο πάντων που ένιωσα πολύ πιο ok με την πληροφορία ότι είμαι gay και τη μοιράζομαι και πιο άνετα και με το outing και τα λοιπά, που και πάλι δεν είχα φτάσει στο βαθμό που είμαι σήμερα, ναι. αλλά ήμουν πολύ πιο άνετο. Είχα πει ένα χρόνο μετά ότι πίσω από το προφίλ σου λαγκλάμουρου κρύβονται αυτοί οι δύο άνθρωποι με ονόματα για να μιλάμε όλοι με τα ονόματά μα, να μην ναι. υπάρχει ανωνυμία και από τη στιγμή που μπαίνει και κάνει κάτι τόσο παρεμβατικό όσο το outing, τουλάχιστον κάτω με το όνομά σου φιλαράκο μου. Ισχύει, συμφωνώ. Αυτό όμω του εξόργησε, γιατί κανένα μέχρι τότε δεν έλεγε δημόσια ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη σελίδα. Ε, και κινήθηκαν νομικά. Μου έστειλαν ένα εξώδικο τότε. Που σε εξώδικο πάνω... λέγανε δεν είμαστε εμεί. Τέλο πάντων. <χει> εκεί πάνω με έγιναν και τα τηλέφωνα που μου ζήταγαν εμένα να κατεβάσω αυτά τα story γιατί καταστρέφω την καριέρα του. Ποια καριέρα, ε? Τέλο πάντων, δεν θέλω <laughs> να κρίνω. Δεν θέλω να κρίνω, α το κάνω. Πώ να σου πω. Και ήταν πολύ άσχημο γιατί και από την κοινότητα είχα πάρει πολύ άσχημε αντιδράσει. Που χαίστηκα γιατί με αφορούσε μόνο η δική μου ψυχολογία, αλλά σκέψω ότι το μισό Twitter έλεγε. Έπαιρνε το μέρο τη Σούλα και έλεγε: Είναι γκέι, γιατί δεν το παραδέχεται. Σιγά τι είπανε. Αν τον δίνει, αν τον παίρνει, γιατί δεν το παραδέχεται, ξέρω. Δηλαδή έπαιρνε σε εσωτερικευμένη ομοφοβία και από ναι, την ναι, και ίδια και την κοινότητα. Και σου λέω, η Σούλα από πίσω υπήρχε ένα γκέι άτομο. Η Σούλα άτομο, δεν είναι εσωτερική. Ε, όλο το προφίλ κρύβει εσωτερικευμένο μισογενισμό και εσωτερικευμένη ομοφοβία. Ναι, που βέβαια θεωρεί τον εαυτό του τη αλλάει Ότι είναι με την κοινότητα, ότι υποστηρίζει την κοινότητα. Άρα, ό,τι έλεγα εγώ και οποιοδήποτε άλλο θεωρούν ότι βγάζει αυτή τη σελίδα στο ομοφοβία είναι μπαρούφε, είναι αστοχίε και δεν ισχύει. Που ισχύει προφανώ. Και μισογενιστική είναι αυτή η ναι. συνέντευξη πάρα πολύ. Οπότε, πάνω κάτω, ε, το bullying, το, το δημόσιο που μπορεί να έχω δεχτεί, ήταν αυτό. Ε, Επίση, κάτι άλλο που με στενοχώρησε ήταν ότι κανεί πέρα από το δικό μου περίγυρο δεν το πήρε σοβαρά. Δεν είναι ότι επιδίωξα mm. να, να ανοίξω τα μάτια στου ανθρώπου, mm. αλλά το 2023, πιστεύω, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα υπήρχαν μεγαλύτερες αντιδράσεις. Mm. Πώ φαντάζεσαι τη ζωή σου αν είχε μείνει στην Πάτρα και δεν είχε έρθει ποτέ στην Αθήνα. Γιατί θυμάμαι ότι τότε το συζητάγαμε και δεν, δηλαδή δυσκολεύτηκε να έρθει στην Αθήνα. Ω, όχι, δεν φαντάζεσαι. Μου ήταν οριακά ακατόρθωτο μέσα μου να πάρω αυτή την απόφαση. Δηλαδή, είχα στο μυαλό μου ότι δεν με κρατάει πλέον τίποτα άλλο στην Πάτρα. Θέλω να είμαι στην Αθήνα, α μετακομίσω Αθήνα. Γιατί ερχόσουν και συνέχεια εκείνη την ναι, περίοδο. Αλλά επί ένα χρόνο δεν μπορούσα να το αποδεχτώ ρεαλιστικά. Δηλαδή, έπρεπε να έρθει ο κορονοϊό να κλειστούμε μέσα. Αυτού του έξι μήνε καραντίνα για να το πάρω τελειωτική απόφαση ότι Τέλος φεύγω, φεύγω από αυτή την πόλη. Θα μπορούσε η ζωή μου σε έναν βαθμό να είναι όπω είναι τώρα και α είχα μείνει στην πάτρα. Σίγουρα δεν θα ήταν τόσο. Δεν θα ήμουν εγώ τόσο ανοιχτό σε ναι. πράγματα που μπορεί να έλεγα δημόσια ή επειδή θα είχα πάντα στο μυαλό μου ότι είμαι στην πάτρα. Ναι. Ότι έχει τι επιπτώσει του το να Εσύ είσαι σε μια μικρότερη είσαι, λοιπόν, πόλη. Εσύ, λοιπόν, από την πάτρα, θέλω να μου πει γιατί είναι τόσο δύσκολο από ένα άτομο που είναι. Στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ας πούμε, ε, να κάνει coming out σε μια τέτοια πόλη. Όπω η Πάτρα που υποτίθεται ότι είναι και μεγάλη πόλη. Έτσι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, χωριό σε ένα βουνό πάνω κλεισμένο από την, από την ανθρωπότητα. Ναι, καλά, δεν νομίζω ότι είναι πουθενά εύκολο να κάνει coming out στην Ελλάδα. Ενώ... Ναι, ρε, παιδί μου, απλά θεωρούμε. Okay, όλοι ίσως ότι ίσω στην Οίκονο είναι λίγο πιο εύκολο ένα τσίκ καλοκαιρινό μήνε, έχει και τουρισμό. Αλλά δεν νομίζω ότι κάπου άλλο στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο. Σίγουρα. Μικρότερη... Ο βαθμός δυσκολία ανεβαίνει όταν είσαι σε μια επαρχιακή σίγουρα. περιοχή. Και σίγουρα, εάν είχα γεννηθεί, πώ να σου πω, στα... σε ένα μικρό χωριό κάπου στην Ήπειρο, μπορεί να ήταν ακόμα χειρότερα από αυτό που βιώσα εγώ στην Πάτρα. Ήταν από θέμα bullying, είτε από θέμα αποδοχή, είτε από θέμα έκφραση. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι εκατό φορέ πιο δύσκολο όταν είσαι στην επαρχία, γιατί δεν υπάρχουν οι επιλογέ τη μεγάλη πόλη όπω είναι η Αθήνα. Δηλαδή, δεν έχει την επιλογή να πα κάπου και να μην σε δει κανένα γνωστό αναγκαστικά στην Πάτρα, είτε στο Μεσολόγγι, είτε στο Αγρίνιο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μικρότερη πόλη, θα πα για ένα καφέ και θα δει όσου σου κάνουν bullying, όσου συμπαθεί, όσου αντιπαθεί, τον πρώην σου, την πρώην σου, τον πεθερό σου. Θα του δει όλου σε έναν απλό καφέ. Άρα δυσκολεύει και τη διαχείριση μια προσωπική πληροφορία όπω είναι. Η σεξουαλικότητα ή το coming out. Φαντάζομαι όλα από εκεί ξεκινάνε. Ε, απλά ρώτησε γιατί είναι. για μένα, α ήταν διαφορετική εμπειρία τελείω. Ναι. Δεν είχα, δεν είχα το φόβο μη με δει κάποιο, ήταν άλλη. Καλά, ο φόβο μη με δει κάποιο. Μιλάμε τώρα και για την ενήλικη ζωή, έτσι. Ναι, καλέ, το καταλαβαίνω. Δεν Όχι είναι μόνο όταν είσαι 16 χρονών. Αυτό, όταν είσαι στην επαρχία, είναι όλα πιο έντονα και πιο δύσκολα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να βγει και να μιλήσει για τη σεξουαλικότητά σου, Το θυμάσαι καθόλου, Εγώ θυμάμαι. Όχι. Εγώ θυμάμαι να είμαστε μαζί σε ένα μαγαζί με έπιπλα. <laughs> Κλαίω. Και έκανα ένα TikTok που <laughs> βγήκα που μέσα από, μέσα μια, από ντουλάπα. μια ντουλάπα. <laughs> Αυτό ήταν το πρώτο. Και μετά να ναι, βγαίνεις... αλλά ήταν το πρώτο. Δηλαδή, επί τη ουσία, αν εξαιρέσει τα πρώτα-πρώτα-πρώτα βίντεο μου, τα πρώτα, 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 βίντεο, τα πρώτα <laughs> δέκα, <laughs> που μίλαγα για γκόμενε, επειδή. Ήμουν ακόμα στην Πάτρα, ήμουν ακόμα. Και ήσουν και κωμικό κανάλι που Ήμουν ένα κωμικό να κάνεις, κανάλι που πλάκα, τότε όλοι οι που... άντρε κομικοί ήταν λίγο σεξιστέ και μίλαγαν για αγκόμενε. Πώ να σου πω. Που, αυτό παίζει να έγινε σε τρία βίντεο μου. Ναι. Μετά δεν θεωρώ ότι ξαναυποκρίθηκα ή ότι ξαναέβαλα, α πούμε, Λάθος. άλλο φίλο ναι. σε αυτά που έλεγα προκειμένου να θολώσω λίγο τα νερά. Δηλαδή και πολύ ανοιχτά λέω τα πράγματα που βλέπω. Που μπορεί να τα πει κάποιο και λίγο φρούτη. <laughs> Δηλαδή, πολύ ανοιχτά μιλάω. Πολύ yeah. Οι εκφράσει μου, δηλαδή, δεν, ποτέ δεν μπήκα σε ένα φίλτρο, σε ένα κουτί. Ότι... Γιατί είναι κάποιε εκφράσει που, όπω και να το κάνει, μπορεί να σε στιγματίσουν λίγο. Φεχέστηκα. Τώρα, βέβαια, καταλαβαίνω αυτού που λένε ότι μπορεί να τα έχουμε. Επειδή έχουν την άρνηση για μένα, ε. Όχι, επειδή. Επειδή δεν έχω κάνει ποτέ βίντεο coming out. Επειδή είμαστε και δύο. Στον κόσμο, μα. Queer. Α. <laughs> Οπότε μπορεί να θεωρούν ότι Α. γίνεται Α. αυτό ναι. <laughs> μέσα στην κοινότητα. Αρνητικό, αρνητικό, θετικό. <laughs> Από τότε που έγινε γνωστό, έχει δει τα άτομα πούμε, που σου έκαναν bullying, σου έχουν, ξανα... σε έχουν ξαναπλησιάσει να σου πούνε κάτι, ξέρω εγώ, ή του ξανα... έχει ξαναδεί στον δρόμο, του έχει αντιμετωπίσει. Θα σου πω. Ε, ήταν, είναι δύο τα πιο έντονα bullying που έχω φάει στη ζωή μου, δύο φίλοι μεταξύ του και στο γυμνάσιο αυτό, δύο συμμαθητέ μου. Τον έναν, μετά από όλα αυτά τα χρόνια από το γυμνάσιο, τον είδα το Μάρτι που μου έφερε τα ψώνια του supermarkets στην Πάτρα. Και... Εγώ απλά κοίταζα έτσι και είχα μείνει, παγωτό και μου λέει: Γεια σου Δημήτρη, και είμαι σε φάση. Τι λέω τώρα, τι κάνω τώρα. Είναι περίεργο αυτό. Ναι, λέει. ενώ έχω πέ, κάνει πολλά βήματα στη ζωή μου. Γιατί όταν είδα πρώτη φορά, αφού ενηλικιώθηκα, ένα από τα άτομα που μου κάνανε bullying, είχα φρικάρει. Ένιωθα ότι πάλι βιώνω bullying. Ένιωθα ότι θα μου επιτεθούν μέσα. Ενώ ήμουνα, πώ να σου πω, σε κλάμπι. Ήμουνα σε καφετέρια, ούτε που θυμάμαι. Όταν τον είχα δει πρώτη, πρώτη φορά τον έναν. Αλλά ένιωθα ότι θα μου κάνω κακό. Ότι ακόμα και τώρα που είμαι ενήλικα άνθρωπο και μπορώ να ελέγχω τον εαυτό μου και τι αποφάσει μου κτλ. Ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πάνε τη στιγμή να μου κάνουν κακό. Βρισκόμενοι στον ίδιο χώρο με εμένα. Έχει ένα τραύμα, ρε παιδί μου, επειδή δεν έχει κανένα. Και μεγάλο. Που πάει και σε κατ' επέκταση και σε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μου. Αλλά αλλού είναι ο Παπα-Ευαγγέλιο. Οπότε αυτό το άτομο, επειδή είχε γίνει η προεργασία με το άλλο. Ήμουνα πολύ πιο cool, αλλά ναι. δεν του άφησα μπουρμπουάρ προφανώ, γιατί είχα πολλά βιώματα για να το αφήσω και μπουρμπουάρ. Δεν σου είπε τίποτα άλλο, σου είπα πλαγιά σου Δημήτρη. Τι να μου πει καλέ, μέσα στο σπίτι μου, ωραία, να τολμήσει να μου πει το Όχι, οτιδήποτε. Όχι, εννοώ να σου πει. Βλέπω τα βίντεό σου κτλ, τα λοιπά, Sorry για όλα. Ξέρω ότι είχε γίνει κουβέντα περί βιντεών μου και γιατί έχω μιλήσει ένα βίντεο για το bullying. Και είχε γίνει κουβέντα ανάμεσα στα άτομα που μου κάνουν bullying, ότι α, τι λέει ο Δημήτρη. Ισχύει, λέει, δεν ισχύει. Που κάναμε εμεί bullying. κάναμε μπούλινγκ. Γιατί και το άλλο άτομο, το, με το βαρύτερο bullying, α πούμε, ε, αρνείται τα πάντα. Ε, δηλαδή, στον κοινό μα περίγυρο έχει πει ότι είτε υπερβάλλω, ότι έλα μωρέ κάναμε, ότι. και μου είχε πει και συγγνώμη, αλλά καπάκια, ότι ε, γιατί έκατσε και τα είπε δημόσια. Ε, ότι έπρεπε να πάρω και την άδεια, α πούμε, στον άνθρωπο που μου έκανε bullying, για να αναφερθώ χωρί όνομα, σε αυτά που μου έκανε. Είναι αυτό που κάποιε τοξικέ σχέσει, α πούμε, μπορεί να σε να χτυπήσει. Κα... Ναι, ένα ήθελα να, το μου δημιουργήσει να και, πούνε... και τύψει που μου μίλαγαν γι' αυτό. Ναι, και είναι, δηλαδή, εγώ γέλαγα μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί δεν το πίστευα ότι ο α... δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει το τι μου έκανε και μου ζητάει και το λόγο μου το λόγο γιατί έκανα βίντεο. Εδώ φτάνουν τα παιδιά, πούμε, σε σημείο αυτοκτονία. Μα προφανώ. Και λένε, εντάξει, πλάκε κάναμε. Μωρέ, αγόρια είμαστε. Και δεν ήξερα να μην μιλήσω για αυτά που έχω βιώσει. Μπα και βοηθήσω έναν άνθρωπο στου 100.000, α που θα έχουν δει αυτό το βίντεο. Ένα, έστω να το δει και να πει, Α, οκ, okay, το βίωσε και κάποιο άλλο. Αύριο θα ξυπνήσω πιο ευχάριστα που δεν είμαι μόνο σε αυτή τη χώρα. Ή δεν έκανα εγώ κάτι λάθο. Προφα... Προφα... Αυτό το θεωρώ αυτονόητο. Αυτό... Απλά ναι, δεν ρε, είναι κάτι μόνο... που περνάει πολύ εύκολα στο μυαλό μου. Ναι, γιατί και εσύ την περίοδο που έτρωγε βούλινγκ, μπορεί να το έχει πάρει στο μυαλό σου ότι ξέρω εγώ. Α, ah, full, full εννοείται. Okay, και εγώ μα... φταίω και πω πω κάνω κάτι λάθο. Μα και εκεί έγκυται και το θέμα με το outing. Το ότι μου ήταν τόσο δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό. Το ότι μου έκανε τόσο κακό το να μιλήσει κάποιο άλλο για εμένα γι' αυτό. Ήταν ότι μου είχαν χτίσει σε όλη μου τη ζωή μία πορεία να νιώθω άσχημα γι' αυτό. Να μου κάνουν bullying γι' αυτό με ψυχανάλυση και πολύ εσωτερική δουλειά, φαντάζομαι όλα φτιάχνονται. Αλλά ναι, όλα από κάπου πηγάζουν. Πιστεύει ότι μπούσταρε καθόλου την αυτοπεποίθησή σου, όλη αυτή η αναγνωρισιμότητά σου. Ε... Σε βοήθησε ενώ να, να είσαι Εγώ πιο... το YouTube εξ αρχή γι' αυτό το, το έφτιαξα. Το έφτιαξα για να πείσω τον ίδιο μου τον εαυτό σε πρώτη φάση ότι δεν σε φοβίζουν πλέον αυτοί. Είσαι στην πάτρα, μπορεί να πούν κάτι για σένα που θα δουν ότι κάνει βιντεάκι, αλλά χαίστηκε. Είσαι ενήλικα, κάνει τη ζωή σου πλέον. Και το ότι κάνει στο YouTube και μπορεί να σε κοροϊδέψουν γι' αυτό, χαιστιέστηκε. Δηλαδή, και το ότι ξεκίνησα το YouTube είναι απόρρια σε έναν βαθμό του bullying και ότι ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πλέον δεν έχω κάτι να φοβάμαι στο τι θα πει ο καθένα, στο τι θα κάνει ο καθένα κτλ. Ειδικά στην αρχή είναι πολύ δύσκολο όταν. Μα δεν το εκτίθεσε, ανέβαζα. Έτσι, δεν το ανέβαζα καν στο Facebook για να μην το δουν οι πατρινοί. Και σκέψω και φίλοι μου στο Facebook πατρινοί και το στέλνουν κάπου άλλο για να με κοροϊδέψουν. Παίζει να κάνω δύο χρόνια για να το ποστάρω στο facebook μου και να προμοτάρω τον ίδιο μου τον εαυτό. Φαντάσου, ε, τέτοια φήμη και χωρίς να έχει προμοτάρει στο facebook. Ναι. Νιώθεις <laughs> ποτέ, ας πούμε, όσο καιρό είσαι στην Αθήνα, σου λείπει καθόλου η Πάτρα. Mm. Μου λείπει η ευκολία της Πάτρας. Μου λείπει το σε 10 λεπτά, ας πούμε, το καλοκαίρι να στη θάλασσα. Μου λείπει το σε 10 λεπτά να κανονίσω να πάω για καφέ. Ε, αυτό. Στο Παγκράτη το είχαμε αυτό όταν ήμασταν γείτονε. Ναι, τώρα α μην πούμε που είμαστε. Α μην είμαστε ότι παλιά ήμασταν γείτονε στο Παγκράτη. Ναι, γι' αυτό το λέω. Και εγώ είχα, είχα, είχα <χω> Μου λείπουν οι δικοί μου άνθρωποι, η οικογένειά μου και, <χω> και τρει φίλοι που έχουν απομείνει στην Πάτρα γιατί πλέον όλοι έχουν μετακομίσει στην Αθήνα. Αυτά, δεν μου λείπει κάτι άλλο. Ωραία, <χω> πολύ. Ξαναγύριζε. Ναι, γιατί με ενοχλούν αντίστοιχα και πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα. Θέλω να μου πει τι θεωρεί red flags σε έναν άνθρωπο. Γιατί έχει, νομίζω, το καλύτερο detection μέσα. Ναι, αλλά έχω το καλύτερο detection, αλλά να είχα προετοιμάσει αυτή την ερώτηση στη ζωή μου: Να σου φτιάξω μια λίστα με τα red flags που. Εντάξει, δεν σου λέω να μου πει ένα εκατομμύριο red flags. Θέλω να μου πει κάποια red flags. Άλλο αν τα, αν τα λαμβάνει υπόψη σου ή όχι. Γιατί πολλέ φορέ τα red flags δεν τα. Ωραία, μιλάμε για ερωτική γνωριμία ή όχι, για ρε. οτιδήποτε. Γενικά, έναν άνθρωπο, ένα φίλο θα σου πω. Ωραία, να σου πω κάτι που μπορεί να ακουστεί οξύμορο. Είναι για μένα red flag όταν ο άλλος άνθρωπος ασχολείται πάρα πολύ με τα social media <laughs> Και το κάνω εγώ Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου κάνει πολύ red flag Ίσως επειδή έχω δει και την κακή πλευρά του Ρε παιδί μου, ωραία, πες ότι αυτός που γνωρίζει είναι youtuber Ναι Σε ενοχλεί και αυτό, <laughs> ή το θεωρείς και αυτό red flag <laughs> Δεν γνωρίζω youtuber, τους μισώ <laughs> ε, Πλάκα κάνω ε, Σίγουρα θα έχω μια καχυποψία, ναι Το καταλαβαίνω ναι, αυτό που Δεν λέω. ξέρω αν είναι άσχημο αυτό που λέω Γιατί αφορά και τον εαυτό μου, αλλά επειδή έχω δει. Πώ λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι με την προβολή, την οποιαδήποτε προβολή. Ναι. Ε, το βλέπω λίγο καχύποπτα όταν κάποιο έχει την οποιαδήποτε προβολή. Ότι τα στο... κάνει όλα για τα views, α πούμε. Ο... Και ότι στο κάνεις... πω. Πώς... Η δική μα σχέση θα εξελιχθεί, το βλέπω καχύποπτα. Ναι. Δηλαδή, έχω μία... κρατάω μια πισινή. Άλλο red flag. Red flag θεωρώ είναι να υποτιμάει ο άλλο σε ένα βαθμό αυτό που κάνει, τη δουλειά σου, τα χόμπι σου, ότι τίποτα τα θεωρεί αστεία. Ναι. Είναι ναι. μεγάλο red flag. Είναι όντω, έχει δίκιο. Ε, ένα γιγαντιέο άλλο red flag που μου ήρθε τώρα στην άκρη του μυαλό μου είναι να είσαι πάρα πολύ αγενή σε ανθρώπου που δεν θεωρεί ότι μπορούν να σου δώσουν κάτι. <χι> είτε είναι άνθρωποι που εργάζονται στην εστίαση, είτε είναι ένα delivery, είτε είναι μια κοπέλα που δουλεύει στο φαρμακείο. Αν δω κάποιον να την αντιμετωπίζει διαφορετικά, επειδή δεν έχει α πούμε μια χυπροβολή ή κάτι να πάρει από αυτό το άτομο. Έγινε είναι για μένα μεγάλο red flag. Εσύ έχεις κάποιο red flag που Εγώ σαν άτομο δεν έχω red flag. Να αναγνωρίζεις κάποιο red flag, πολύ έντονο. Στο YouTube μπορώ να σου πω. Τεράστιο red flag είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει φίλους εκτός των social media. Mm -hmm. Για μένα αυτό φωνάζει κάτι. Ε, με προβληματίζει και εμένα όταν πο... το ναι. βλέπω αυτό. Yeah. Κυρίως γιατί... Ξέστε, μπορεί να ακούσει τη βλακή αυτό που λέω, γιατί σιγά τη φήμη που έχω και εγώ και εσύ σε έναν βαθμό. Γιατί θεωρώ ότι πάντα πρέπει να υπάρχει και μια άγκυρα να σε κρατάει για να μην γίνει κόκκι, Τι? να μην γίνει υπερόκτη ενώ με τη διασημότητά σου. Ναι. Να έχει μια άγκυρα ενό στου ανθρώπου που είτε κάνατε παρέα όταν ήσασταν μικροί, αν όλοι ήταν, όταν ήσασταν μικροί σου κάνανε bullying, έστω ανθρώπου που γνώρισε το πανεπιστήμιο ή κάποιου ανθρώπου χωρί αναγνωρισιμότητα, για να παίρνει και λίγο ηρεμία. Ναι. Χρειάζεται ηρεμία. Υπάρχει κάτι που έλεγε παλιότερο ότι εγώ αυτό δεν θα το κάνω ποτέ και τώρα να το κάνει. Είμαι σε podcast. <laughs> Πόπο παιδιά για να έρθει, δεν ξέρετε τι έκανα. Μα ρε αγάπη μου, μισό να μιλάω για εμένα. Νιώθω φρικτά, νιώθω άβολα. Εντάξει, δεν σε ρώτησα με τη χρώμα βρακή φορά, ρε άνθρωπε. Να κοιτάξω. Να κοίτα. Μαύρο πρέπει να Όχι, σοβαρά θα με αντιμετωπίζει. Είμαι καλεσμένο στο podcast σου. Να μιλάω δημόσια για τη σεξουαλικότητά μου. Οκ. Okay, δεν πολύ. θεωρούσα ποτέ ότι θα το κάνω αυτό. Ούτε τώρα το κάνω και συνέχεια. Απλά όποτε προκύπτει μπορεί να το κάνω. Θα είμαι okay με αυτό. σω να, να, μπλεχτώ σε YouTube drama. <laughs> δεν μην θεωρούσα ότι θα μου συμβεί. Που σου συνέβη από την πρώτη μέρα στο YouTube. Ναι, τουλάχιστον έχει αυτή <laughs> Με τον τρόπο τέλο πάντων που μου ναι. συνέβη, ένα που μου συνέβη, δεν το περίμενα. Δεν ξέρω. Γενικότερα είμαι ανοιχτό στην ζωή που με εκπλήσει. Έχω πάρει πολλέ εκπλήξεις στη ζωή μου. Δεν με σοκάρει τίποτα. Και γενικά μαθαίνει το ποτέ να μιλέ ποτέ. Σίγουρα. Ποτέ δεν θα το κάνω. Τελικά. Ναι. Δεν πρέπει ποτέ να το λε. Αν και δεν το λέω πολύ το ποτέ. Το πάντα το λέω πιο εύκολα. Έχει celebrity τικρά. Γιατί έπρεπε να, με, να μου φωνάξει για να με ρωτήσει. Γιατί έτσι γουστάρω. Είχα παλιά, πλέον δεν έχω. Την Αριάννα Γκράντε. Τη φω μπλοκ. Όχι, για να καταλάβει πόσο ντελούλο είναι το Ιντερνετ. Και η ίδια η φωτεινή είχε πιστεί ότι τη γουστάρω, Μαλάκα. Αλήθεια. Πα παλιά, ναι, στι αρχέ όταν <laughs> πρώτα μου Στι αρχέ, άβολο. Ναι. Και όχι μόνο, και άλλοι YouTuber, και άλλοι αλλά δεν youtuber. θα πω τώρα ονόματα. <laughs> Τι φαντάζεσαι ότι θα έχει μεσολαβεί στον κόσμο μέχρι το κρίμα 200 που θα είσαι ξανακαλισμένο. Θα είμαι. Ναι. Μπορούμε να το υπογράψουμε. Το υπογράφουμε. Αν δεν μιλάμε, θα με ξανακαλέσει. Ναι. Έλα, χτύπα ξύλο. Δεν γίνει μιλάμε. Είσαι ο μοναδικό άνθρωπο. Δε... Καλά, κι άλλοι δύο-τρει, αλλά που δεν θέλω. Η μάνα μου. <laughs> που δεν θέλω να σταματήσω να μιλάω. Θα μιλάμε. Μην μου χώνε σε φίλο. Ωραία, και αυτό ακόμα. Γίνομαι για ένα λιώμα. Το καταλαβαίνει ότι όταν με κάποιον θα μιλά, το καταλαβαίνει. Ναι. Δηλαδή και όταν Ξέρει ότι με κάποιον δεν θα μιλά και αυτό το καταλαβαίνεις. Και όταν φοβάσαι ότι με κάποιον δεν θα μιλά, επίση το καταλαβαίνεις. Θέλει να σου πω, τι πιστεύω ότι θα συμβεί σε 100 κρίματα ή τι θα ήθελα να συμβεί σε 100 κρίματα. Τι πιστεύει ότι θα έχει συμβεί μέχρι να ξανακάνει. Γιατί θα σου έλεγα: Θέλω παγκόσμια ειρήνη, Δύσκολο. αγάπη Ξέρεις και αμετροέπεια. Κάτι... Τώρα θα σου πω ε, ότι φοβάμαι ότι τα πράγματα σε όλου του τομεί μπορεί να γίνουν λίγο πιο μαύρα από ό,τι τα βλέπουμε τώρα. Μέχρι ναι. το 2στό κρίμα, αλλά ευελπιστώ σε ένα ηλιοβασίλεμα που θα έρθει μετά. <χή> Στο να τελειώσει ο κόσμο. Όχι, στη χαρά που μπορεί να μα έρθει. Είμαι θετικό. Θεωρώ ότι θα είναι λίγο πιο ευχάριστα τα πράγματα. Συνήθω το θετικό είναι ότι ο ήλιο ανατέλει, όχι ότι δείχνει. <χή> όταν ο, ο ήλιο δύσει, είναι κάτι κακό θα πω. Όμορφο είναι και το ηλιοβασίλεμα. Είναι πανέμορφο το ηλιοβασίλεμα. Αλλά κατάλαβα τι εννοεί, εντάξει. Ωραία, σε ευχαριστώ, έχω δυσλεξία. Δημήτρη, πάμε σε ερωτήσει του κοινού. Αν πω όχι. Θα πάμε. Okay. Όλοι ρωτάνε για τη φάση με τον Φίλιππο. Ναι, στην οποία αναφέρθηκα και λίγο πριν. Αναφερθήκαμε οπότε δεν χρειάζεται. Απλά, ναι, στο απλά να πω, να, να, να κάνω την bank ένα conspiracy theory. Ναι. Μιλάω με το Φίλιππο. Θα κάνεις φέτος vlog μας. Σε ικετεύω, κάνε vlog μας. Δεν θα κάνω φέτο vlog μα. Έλα, ρε Δημήτρη, πραγματικά είναι τα μόνα vlog μα που βλέπω με ευτυχία. Αλλά μπορεί να κάνω πολλά βίντεο. Το καλό που σου θέλω. Σε ευχαριστώ. Τι απέγινε τελικά με το καινούριο home tour. Δεν θα έκανα ποτέ home tour. Ξέρεις τι, δεν, δεν, δεν θέλω. Δεν... Καταλαβαίνω. <laughs> δεν θέλω. Δεν... Είναι λίγο άβολο. <laughs> ναι, νιώθω πάρα πολύ άβολα που προφανώ το βλέπουν όλοι το σπίτι μου άμα Κάπως. δουν ένα βίντεο μου. Δεν, το, δεν καταλαβαίνω πώ είναι μέσα. Ναι, αλλά δεν ξέρω, νιώθω πολύ άβολα να μπαίνει κάποιο τόσο μέσα στο σπίτι μου. Και... Πώ έχει καταφέρει <laughs> να μην σε νοιάζει η γνώμη του κόσμου. Σκληραγωγήθηκα στο γυμνάσιο. Θα ήθελε να παντρευτεί στη ζωή. Κοίταξε, ε, αν ήθελε να πάρουμε κάποιο δάνειο, την παντρευόμουν χτε. Η αιώνια απορία μου είναι από πού βγήκε το πορφ-πορφ. -πόρφ. Από το επιθετό μου. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο. Το, σωμα... το θεωρούσα πολύ εύκολη η απορία. Ποιο άλλο άνθρωπο να βάλει τη λέξη πόρφ. Και είναι και αιώνια απορία. αιώνια, ναι. Όχι, αλλά είναι όντω απορία κάποιων ανθρώπων. Ναι, Αλλά πώς γιατί πώς... να έβαζα μια λέξη που παραπέμπει σε αερισμό, εάν δεν ήταν το επιθετό μου. Τι όνειρα <laughs> έχει. Τι όνειρα βλέπω. Τι όνειρο έχει, ρε παιδί μου, σε ένα χρόνο από τώρα. Τι ονειρεύεσαι. Ωραία. Ονειρεύομαι να πάω με αυτό το πανέμορφο κορίτσι που είχα απέναντί μου ε, στην Αμερική. Ναι. για ένα ταξίδι ζωή που θα μα αλλάξει τη ζωή. <laughs> γιατί δεν κάνει συνεργασίε <laughs> με άλλου YouTubers. Δεν κάνω, γιατί γενικότερα νιώθω άβολα. Δεν ξέρω. Α πούμε και με σένα δεν κάνω πολύ συχνά βίντεο. Ναι. Αλλά επειδή βαριέμαι. <laughs> ε, με όλου του υπόλοιπου δεν κάνω, γιατί δεν θέλω να νιώσει. Κα... ξέρει τι παθαίνω. Έχω αυτό το. Ότι το έκανε μόνο σου, ότι. Όχι, μωρέ. Α. Έχω το αυτό που. τον εαυτό σου τον υποτιμάς Imposter syndrome αυτό έχω. Όλοι έχω. το έχουμε αυτό Έχω το imposter syndrome και δεν θέλω να νιώσει κάποιο ότι προσπαθώ να τον εκμεταλλευτώ ε, για να κάνουμε βίντεο μαζί. Δηλαδή και να, να έχω με κάποιον φιλική επαφή τυπική. Δεν θα θέλω να νιώσει ότι τον χρησιμοποιώ για ένα βίντεο, ενώ μπορεί να μην κάνουμε κάθε μέρα παρέα. Δεν ισχύει. Δηλαδή αλλά... πολύ πιο εύκολα να κάνω βίντεο μαζί σου, άλλο από αυτή την περίοδο βαριέμαι. <χω> ε, αλλά ναι, με σένα δεν έχω κανένα θέμα να κάνω βίντεο. Κάνω αυτή κάθε μέρα είσαι. όλη μέρα. Ε, αλλά και αυτό είναι ο λόγο που δεν έχω πάει σε άλλα podcast γιατί νιώθω πάρα πολύ άβολα. Αυτό ήταν το κρίμα, παιδιά. Εύχομαι να σα άρεσε. Δημήτρη, αυτό ήταν. Ε. Αλήθεια Το κρίμα 100, ναι. Να σου πω κάτι. Τι. Είναι λίγο άσκημη λέξη, αλλά θα την πω. Λίγο σαν ξεπέτα με έκανε. Okay. <laughs> Τόσο το κάνω πλέον. Πόση ώρα. Α, μιλάμε! Μία ώρα και ένα τέταρτο. Εντάξει, νόμιζα ότι είναι τόσο ευχάριστο ο διάλογο μαζί σου που νομίζω ότι είμαι εδώ 7 λεπτάκια. Εντάξει, ναι, κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι έχω συνηθίσει να. Ήταν τα πιο ευχάριστα 7 λεπτά τη ζωή μου. Πε στο κοινό, αν θέλει να του πει κάτι, μια που σου φάνηκαν λίγα όλα αυτά που είπε. Ωραία. Θέλω να πω στο κοινό τη ζωή να συνεχίσετε να βλέπετε αυτό το κρίμα, αυτό το podcast. Είναι υπέροχο. Είναι το καλύτερο podcast στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχω έρθει εγώ <laughs> <laughs> τέσσερι φορέ. Τέσσερι είναι τελικά. Όχι, κάνουμε παρέα. Και επειδή κάνουμε παρέα. Να συνεχίσετε να βλέπετε το κρίμα, να φτάσει μέχρι το κρίμα 500. Εύχομαι να τα χιλιάσετε. Να τα χιλιάσουμε, όντω. Καλή ευχή. Ναι, και να με καλείτε σε όλα τα γενέθλια, θα ήθελα αυτά. Πε κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Η ζωή είναι ωραία. Ναι.